Που έγινε να πούμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στον Πολυχώρο εδώ, στον Κεραμικό. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν 5 δημιουργοί, 5 νέα παιδιά, ναι, που ο καθένας παρουσίασε την ιδέα του και ο καθένας είχε μία κάλπη που ανάλογα με το πόσα χρήματα μάζευε σε αυτήν την κάλπη όλη την ημέρα, έβγαινε ο νικητής. Η είσοδος ήταν 1 ευρώ. Η είσοδος ήταν 1 ευρώ και μπορούσε να ρίξει το ευρώ σου και πήγαινε και έριχνε το κουπόνι στην ιδέα που θες. Ακριβώς. Πες μας πώς πέρασε. Πέρασα καταπληκτικά. Γνώρισα βέβαια τον νικητή, ο οποίος παρουσίασε την ιδέα Band, ένα διαδικτυακό κατάστημα με εναλλακτικούς μουσικούς. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα να δεις. Γνώρισα τα παιδιά της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης που θέλουν να γεμίσουν σε όλες τις περιοχές βιβλιοθήκες τέτοιες. Θα γίνει και δεύτερο τέτοιο φεστιβάλ άμεσα, πιστεύεις? Θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Μας τα εξηγεί και ο Δημήτρης Αναγνώστου. Πάμε. Πάμε. Έχουμε τον Δημήτρη Αναγνώστου, ο οποίος είναι διοργανωτής του πρώτου φεστιβάλ εναλλακτικής χρηματοδότησης. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Πώς πάει το φεστιβάλ? Πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής, 3-4 ώρες πριν λήξει το φεστιβάλ, έχουμε γύρω στις 1.700 ψήφους. Δηλαδή, ο νικητής σίγουρα, και κανένας να μην ψηφίσει από εδώ και πέρα, θα πάρει 1.700 ευρώ. Ουσιαστικά, το πάρε δώσε είναι το offline κομμάτι του γκρούπιο, του crowdfunding, της χρηματοδότησης από το πλήθος. Είναι μία από τις πολλές ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε προκειμένου να δείξουμε τη συμμετοχικότητα και, και μέσω της βοήθειας και της ομαδικότητας μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν. Η ιδέα έχει να κάνει, ουσιαστικά είναι καινοτομική ιδέα, δεν έχει να κάνει μόνο με απλή μελισσοκομική παραγωγή. Αυτό που λέμε στον κόσμο είναι να προτιμήσουμε πλέον ελληνικές φυλές μελισσών, να φτιάχνουν το μέλι μας, γιατί εκτός ότι είναι να εξαφανιστούν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πρόβλημα είναι ότι αναγνωρίζει περισσότερα είδη βοτάνων από όσα μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή μέλισσα.